κάτω, εκεί που φτάνει μια πέτρα που θα πετάξεις, βρίσκεται η Βίλα Βίλε Κούλα. Ο πατέρας λέει ότι άνοιγε κάποτε σε ένα καπετάνιο που δεν ζει πια εδώ. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί το σπίτι φαίνεται πολύ ωραίο. Δεν θα ήταν ωραίο να έρθει κάποιος να μείνει εδώ? Ναι, πολύ ωραία. Μια οικογένεια με παιδιά. Για να μπορούμε να παίζουμε μαζί τους, εννοείσαι. Θα ήταν τέλεια. Κάθε πρωί ο Τόμ και εγώ τρέχουμε για να μην αργήσουμε στο σχολείο. Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη. Πρώτα περνάμε από το Τζόνσον, το τσαγκάρι, μετά από το φούρνο που έχει πολύ νόστιμα γλυκά και μετά, ακριβώς μετά τη γωνία, είναι το μαγαζί με τις καραμέλες. Κρίμα που δεν έχουμε κάθε μέρα λεφτά για να αγοράζουμε κάτι από εκεί. Στην πόλη μας υπάρχουν δύο αστυνόμοι. Ο ψηλός αδύνατος που κάθεται στο τιμόνι λέγεται Κλίνγκ και ο άλλος Κλάνγκ. Η δασκάλα μας στο σχολείο λέει ότι αυτοί οι δύο φροντίζουν για την τάξη και την ασφάλειά μας. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί στην πόλη μας υπάρχουν και απατεώνες, όπως αυτοί οι δύο, ο Θάντερ Κάρλσον και ο Μπλουμ. Καλούς αστυνόμους έχουμε στην πόλη μας, ε. Ναι, όταν αργήσουμε να βαριόμαστε, μπορούμε απλά να την κοπανίσουμε. Ναι. Στην πόλη μας ζει και η θεία Ποσίλιμς. Είναι κάτι σαν δασκάλα, αλλά όχι στο σχολείο. Φροντίζει όλα τα παιδιά. Ο δήμαρχος λέει ότι χώνει τη μύτη της εκεί που δεν πρέπει. Πάμε. Ένα, δύο, ένα, δύο, όλοι μπαίνουν στο χορό. Ένα, δύο, ένα, δύο, όλοι στο χορό. Ποτέ δεν έχουμε αργήσει στο σχολείο. Τρέχουμε γρήγορα σε αλλαγή. Έχουμε συνηθίσει πια. Εκείνο το πρωί όμως συνέβη κάτι υπέροχο στο σχολείο μας. Ένα μικρό κορίτσι και μια μαϊμού επάνω σε ένα άλλο. Ναι, και ζει ολομόναχο στη Βίλα Βίλε Κούλα. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Ναι, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι καθόλου σωστό. Θα φροντίσω να τη φέρω εδώ. Δεν μπορεί να ζει μόνη της στη Βίλα Βίλε Κούλα. Ένα κορίτσι ζει στη Βίλα Βίλε Κούλα. Πρέπει να πάμε να την επισκεφτούμε. Κοίτα, ένα άλογο στη βεράντα. Ναι. Και τι γίνεται εκεί? Παναγιά μου, ένα κορίτσι τόσο δυνατό. Τόμι, φοβάμαι. Καλύτερα να φύγουμε. Όχι, Ανίκα. Θέλω να δω πώς είναι. Εκεί είναι. Τι τρέχει? Τίποτα. Θέλαμε να σε γνωρίσουμε. Πώς σε λένε? Με λένε Πιπφακιδομήτη. Και εσείς ποιοι είστε? Εγώ είμαι ο Τόμι. Και εγώ η Ανίκα. Πιπί, γιατί κοιμάσαι με τα πόδια πάνω στο μαξιλάρι? Θα σου πω γιατί. Στην Αίγυπτο όλοι οι άνθρωποι κοιμούνται με τα πόδια τους πάνω στο μαξιλάρι και κοιμούνται τόσο βαθιά που το πρωί χρειάζονται 10 ξυπνητήρια για να μπορέσουν να ξυπνήσουν. Πού το ξέρεις αυτό? Δεν μπορεί να έχεις πάει στην Αίγυπτο. Δεν έχω πάει. Φυσικά και έχω πάει. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Λες αλήθεια? Ψέματα. Λες ψέματα. Εντάξει, το παραδέχομαι, είπα ψέματα. Δεν μπορώ να το σταματήσω. Δεν πρέπει να λες ψέματα, είναι κακό. Ναι, το ξέρω ότι είναι κακό. Δεν το θέλω. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην Αίγυπτο οι άνθρωποι λένε ψέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αρχίζουν στις 7 κάθε πρωί και λένε ψέματα και άλλα ψέματα και άλλα ψέματα μέχρι να σκοτεινιάσει. Και μετά πέφτουν για ύπνο. Νομίζω ότι πάλι λες ψέματα. Τι όμορφη μαϊμουδίτσα είναι αυτή. Πώς τη λένε? Είναι ο κύριος Νίλσον. Στο σπίτι της Πίπης είναι υπέροχα. Μπορούμε να κάνουμε όλα όσα απαγορεύονται. Και πάντα υπάρχει κάτι καινούριο. Αυτό το παιχνίδι λέγεται «Μην αγγίζεις το πάτωμα». Φυσικά ο κύριος Νίλσον ξέρει αυτό το παιχνίδι καλύτερα από όλους μας. Γιατί
Γιατί είπε η κυρία Ποσίλιο στους αστυνόμους ότι η Πίπη ζει ολομόναχη σε αυτό το σπίτι. Δεν έχει δίκιο. Έχει τη μαϊμού και το άλογο που ζουν μαζί της. Πίπη, δεν έχεις μάμα ή μπαμπά? Φυσικά και έχω. Απλώς δεν είναι εδώ. Και ποιος σου λέει τι ώρα πρέπει να πέσεις για ύπνο? Εγώ μου το λέω. Στην αρχή λέω ευγενικά, Πίπη, πρέπει να πας για ύπνο. Και αν δεν με υπακούσω, το λέω κι άλλη φορά, αλλά πιο αυστηρά. Πίπη, πρέπει να πας για ύπνο. Και αν δεν υπακούσω και πάλι, τότε πέφτει πολύ ξύλο. Περάστε, δεν με νοιάζει. Και αν δεν περάσετε, πάλι δεν με νοιάζει. Μα, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητά μου παιδιά, τι κάνετε εδώ? Παίζουμε. Σίγουρα είσαι το κορίτσι που μετακόμισε σε αυτό το σπίτι. Όχι, εγώ μετακόμισα 6 σκαλιά πιο πάνω στο σπιτάκι του κήπου. Έχω ένα δωμάτιο εκεί. Στο σπιτάκι του κήπου? Δεν υπάρχει τέτοιο σπιτάκι εδώ. Όχι, δεν υπάρχει. Αχ, τώρα δεν θα ξέρω που να βάλω τα επιπλά μου. Χωρίς το σπιτάκι δεν μου φτάνει ο χώρος. Για πες μου, πώς σε λένε, μικρή μου φίλη? Με λένε επιπιλότα, βιρτουάλια, ρολολογκαντίνα, γκρεμίντα, κόρη του Εφραμ Φακιδομίτη. Ο πατέρας μου είναι βασιλιάς των Έγρων στη χώρα τα Κατούκα και με λένε Εφραμ Φακιδομίτη. Πριν γίνει βασιλιάς ήταν πειρατής και όλοι ναυτικοί έτρεμαν μόλις άκουγαν το όνομά του. Εμένα με φωνάζουν απλώς Πίπη. Κι εγώ είμαι η κυρία Ποσίλιος και ήρθα εδώ για να σε βοηθήσω, μικρή μου Πίπη. Γιατί? Επειδή δεν έχεις γονείς. Δεν είναι αλήθεια, έχω γονείς. Α, αλήθεια, ε? Και πού είναι τώρα? Η μητέρα μου είναι στον ουρανό και ο πατέρας μου ταξιδεύει στη θάλασσα. Βλέπεις, γι' αυτό πρέπει να έρθεις μαζί μου. Έχω ένα υπέροχο μέρος για να μείνεις. Στο ορφανοτροφείο. Θα περάσεις υπέροχα εκεί. Πρέπει να έρθεις μαζί μου τώρα, Πίπη. Έχω μέρος για να μείνω. Αλήθεια? Και πού είναι αυτό? Πού είναι? Εδώ. Αυτό είναι το σπίτι μου και εδώ είναι το μέρος που μένω. Δεν σας αρέσει? Εγώ πρέπει. Πίπη, πάρ' το αυτό από πάνω μου. Πάρ' το από πάνω μου. Κύριε Νίλσον. Μου λέρωσε το φόρεμα. Πίπη, καταρχήν πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να ζεις μόνη σου εδώ. Πώς θα ζήσεις εξάλλου? Δεν έχεις καθόλου χρήματα. Έτσι, λες ότι δεν έχω χρήματα? Ορίστε. Δεν είναι χρήματα αυτά? Όπως και να έχει, δεν μπορείς να μένεις μόνη σου εδώ. Και θα φροντίσω εγώ γι' αυτό. Αντίο, κυρία Ποσίλιος. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες και ακόμα περισσότερο που φεύγεις. Τι γελάτε, τα ομαύγα κάνουν καλό στα μαλλιά, το έχω ακούσει. Πίπη, πού έμενες πριν έρθεις εδώ? Δεν έμενα πουθενά, ταξίδευα με τον πατέρα μου στη θάλασσα. Και πού είναι τώρα ο μπαμπάς σου? Α, δεν ξέρω, πέσαμε σε καταιγίδα και ο αέρας τον πέταξε έξω από το πλοίο. Έλα, πιάσε. Και τι έγινε μετά? Πνίγηκε. Μπα, ο μπαμπάς δεν μπορεί να πνίγει. Είναι πολύ χοντρός. Νομίζω ότι βγήκε στην ακτή τα Κατούκα και τώρα είναι βασιλιάς εκεί. Κατάλαβα, τα χρυσά νομίσματα σου τα έδωσε ο μπαμπάς σου. Φυσικά, τι νόμιζες? Α, κοιτάξτε ποιος έρχεται. Οι αστυνόμοι μου αρέσουν όσο οι πίτες με ξινό ραβέντι. Η Πίπη η Φακιδομήτη. Φυσικά, ποια ήθελες να είμαι? Η πριγκίπισσα της Αβυσσινίας. Μην είσαι τόσο αγενής μας, αστυλίμης Ποσίλιους. Ήρθαμε για να σε πάρουμε στο ορφανοτροφείο. Ναι. Αν η Μις Ποσίλιους ψάχνει για παιδί, βρείτε κάποιο άλλο να έρθει να το δει. Άκουσέ με, Πίπη Φακιδομήτη, μην κάνεις ανοησίες. Πείτε στη Μις Ποσίλιους την καλημέρα μου. Δεν θέλω να πω στο ορφανοτροφείο.
Κλανκ, πρέπει να την πιάσουμε. Εγώ θα πάω από εδώ και εσύ θα πας από εκεί. Μάλιστα. Αν είμαι ο Βασίλειος, ψάχνει για παιδί, βρείτε κάποιο άλλο να έρθει να το δει. No. Άκουσε με, Πίπη. Αν πας στο ορφανοτροφείο κάθε μέρα θα πηγαίνεις στο σχολείο με τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι, παιδί μου, δεν είναι υπέροχο, ε? Και γιατί να πάω σχολείο? Για να μάθεις να διαβάζεις και να μετράς. Θα μάθεις πολλαπλασιασμό και πολλά άλλα ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, αλλά μπορώ να ζήσω και χωρίς πολλαπλασιασμό. Κλανκ, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να την πιάσουμε. Μάλιστα. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο. Άμα σε πιω στα χέρια μου, θα σου δείξω εγώ. Καημένο το παιδί. Τι είναι τρομερό, τρέξε! Τρέξε, τρέξε! Ίσως καταφέρουμε να τη σώσουμε. Τρέξε! Κοίταξε, Κλανκ, είναι ζωντανή! Πίπη, δώσε μας πίσω τη σκάλα! Μην θυμώνετε, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιατί? Γιατί αυτό δεν παίζει παιχνίδια. Θα σου δείξω μόλις έρθουμε. Περίμενε, περίμενε και θα σου δείξω. Τι περιμένετε, κατεβείτε. Άφησα μέσα στη σκάλα, είπα. Θα πεις παρακαλώ πρώτα. Θα αφήσω τη σκάλα μόνο αν πεις παρακαλώ. Αλλιώς θα μείνετε εκεί για πάντα. Σε παρακαλώ, καλή μου Πίπη. Βάλε μέσα στη σκάλα πίσω. Σε παρακαλώ. Πολύ καλά. Κι άλλος πρέπει να πει. Εντάξει, κι εγώ σε παρακαλώ, Πίπη. Εντάξει, κατεβείτε. Ως εδώ, λοιπόν. Μα πώς, μόλις αρχίσαμε. Σε τσακώσαμε. Εγώ σε τσακώσα. Μα τι κάνεις εκεί. Σταμάτα, σταμάτα. Τόμι, Ανίκα, ελάτε. Το ύφος μας σας πάει πολύ, κυρία μου. Ταιριάζει με τα ξανθά μαλλιά σας. Δείτε, ναι, το. Είναι. Δείτε πόσο μαλακό είναι. Και πόσο κοστίζει. Ψάχνω μια καινούργια κουβέρτα για το άλογο μου. Αυτό όμως δεν κάνει. Θέλω κάτι πιο ζεστό. Κάνει 85 λεπτά το μέτρο.
Και πόσα μέτρα θα χρειαστώ για να φτιάξω ένα φόρεμα? Πίπι, τι κάνετε? Πίπι, όλε! Δοκιμάζω ένα καπέλο. Όλε! 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 Έλα, Νίκα! Εδώ έχει καθρέφτη. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Είστε πολύ όμορφοι. Δικό σας είναι το κατάστημα. Θα πρέπει να είστε πολύ πλούσια, έτσι? Σας έκανα μια πολιτισμένη ερώτηση και χρωστάτε μια πολιτισμένη απάντηση. Α, έτσι. Πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία? Δεν πειράζει. Αντίο. Τουλάχιστον με αφήσετε να σας σφίξω το χέρι. Ο... Πίπι, τι θα κάνουμε τώρα? Α, μα τι έκανες εκεί? Κατέστρεψες την ακριβή μου κούκλα. Θα σας την πληρώσω. Αυτές οι κούκλες δεν είναι για πούλημα, ούτε έχεις τόσα χρήματα. Φυσικά έχω. Πάρε μερικά χρυσά νομίσματα. Α... Είναι χρυσά. Λα-λα-λα-λα-λα-λα. Πίπι, μπορούμε να μπούμε εδώ? Φυσικά, να αγοράσουμε καραμέλες. Ας κάνουμε ένα γύρο στο μαγαζί. Καλημέρα, παιδιά. Τι θα θέλατε? Θα θέλαμε 80 κιλά καραμέλες. Σίγουρα εννοείς 18 κομμάτια. Είπα 80 κιλά και αυτό ακριβώς εννοώ. 80 κιλά. Ορίστε, έχω χρήματα. Μα αυτό είναι χρυσό, καλή μου. Μπορείς να αγοράσεις όλες τις καραμέλες και να πάρεις και αρκετά ρέστα. Το ίδιο μου κάνεις, μην καθυστερούμε. Αλλά 80 κιλά. Δεν ξέρω αν έχω τόσες πολλές καραμέλες στο μαγαζί. Μπορούμε να φάμε μερικές στο μεταξύ? Μα φυσικά, όσες θέλετε. Εμένα μου αρέσουν με φρούτα. Εγώ θέλω καρύδα. Λατρεύω τη μέντα. Μπορούμε να πάρουμε και από αυτές? Δυστυχώς, μόνο 20 κιλά βρήκα στην αποθήκη. Εγώ θέλω μόνο ζελεδάκια, Πίπι. Και αυτά τα αρκουδάκια και γλυφιτζούρια. Καραμέλες βατόμερο, αρκουδάκια και γλυφιτζούρια. Ε? Και 100 πακέτα τσίχλες. 100 πακέτα τσίχλες. Ωχ, θα σε φορνήσει το σταμάτι. Κοίτα πόσα γλυκά πήραν. Δεν είναι δίκαιο. Υπάρχει κανείς που δεν τον αφήνει οι γονείς του να φάει καραμέλες? Να πάρει αν θέλει. Εμένα. Ό,τι θέλουμε κι εμείς. Θέλει κανείς άλλα ζαχαρωτά? Όχι, θέλει τώρα. Αν και εμείς θέλουμε μερικά. Ναι. Τώρα πρέπει να πάμε στο φαρμακείο για φαρμάκι. Καλημέρα. Τι μπορώ να κάνω για εσάς? Μου φάνηκε ότι κάποιος μπήκε. Και βέβαια κάποιος μπήκε. Θέλω 4 λίτρα φαρμάκι. Πώς? Είπα θέλω 4 λίτρα φαρμάκι. 4 λίτρα φαρμάκι! Τι θέλεις? Πες μου άλλη μια φορά τι θέλεις. 4 λίτρα φαρμάκι! 4 λίτρα? Ποιο ακριβώς φάρμακο θέλεις? Από αυτό που παίρνει κάποιος όταν αρρωσταίνει. Όταν αρρωσταίνει? Mm. Μα βέβαια. Όταν είσαι καλά δεν χρειάζεσαι φάρμακο. Και για ποια αρρώστια να είναι το φάρμακο? Για όλες τις αρρώστιες. Για βήχα, για συνάχη, τέτοια πράγματα. Όταν πονάει το στομάχι, είναι βρώμικα τα πόδια σου, όταν σου μπει ένα κουκούτσι από κερά στη μύτη.
Θα ήταν τέλειο να γελίζω τα έπιπλα και με αυτό. Μόνο να μην μυρίζει πολύ άσχημα, σας παρακαλώ. Καταλαβαίνω γιατί μου έδωσε τόσα μπουκάλια. Θα τα βάλω όλα σε ένα μεγάλο μπουκάλι. Δεν πρέπει να ανακατεύεις όλα τα φάρμακα, Πίπι. Είναι επικίνδυνο. Σκέψου τι μπορεί να πάθεις. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε, απλώς θα τα ανακατέψουμε. Βλέπετε αυτό που βλέπω, ένα υπέροχο μαγαζί με παιχνίδια. Πάμε να αγοράσουμε. Πες μου, πώς μπορείς να αγοράσεις τόσα πολλά παιχνίδια? Η φίλη μου είναι πολύ πλούσια. Έχει μια βαλίτσα γεμάτη χρυσό. Το κορίτσι εκεί, είσαι σίγουρη? Hey, εσύ, πες μου, πού μένεις? Εγώ στη Βίλα Ντελακούλε. Αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε να με επισκεφτείτε. Α, βέβαια. Αμέσως, ελάτε στο δέντρο μου. Ελάτε. Σε ποιο δέντρο? Εδώ. Υπάρχει άφθονη λιμονάδα. Εδώ μέσα. Δεν σε πιστεύω, Πίπι. Και τι είναι αυτό, παρακαλώ? Λιμονάδα. Με πιστεύετε? Απίστευτο. Τώρα. Λιμονάδα. Γεια σας. Γιατί λες γεια σας? Πού είσαι, Πίπι? Ανίκα, πού πήγε? Εδώ πέρα είμαι, στη σκοτεινή σπηλιά των πειρατών. Κοίτα, Τόμι, το δέντρο είναι κούφιο. Γεια σας. Έλατε κάτω. Αποκλείεται, εγώ φοβάμαι. Πώς θα βγεις από εκεί μέσα, Πίπι? Δεν πρόκειται να ξαναβγώ. Δεν μπορώ. Θα μείνω εδώ μέχρι να γεράσω. Και εσείς πρέπει να μου φέρνετε συνέχεια γάλα και κάτι να τρώω, γιατί αλλιώς θα πεθάνω της πείνας. Πίπι, πρέπει να φύγουμε γιατί θα αργήσουμε για το φαγητό. Εντάξει. Γεια σου, Πίπι. Αντίο, και μην ξεχάσετε να μου φέρνετε λίγο φαγητό. Λες αλήθεια ότι δεν μπορείς να βγεις έξω? Όχι, δεν μπορώ. Γεια σας. Η Πίπι είναι φανταστική. Μπορεί να είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη παρέα για σας. Είναι, μαμά, τη συμπαθούμε πολύ. Καλά. Καλά πηγαίνετε. Τα διαβροχά σας να πάρετε. Ναι, μαμά. Ναι. Και μην μείνετε πολύ στην Πίπι, γιατί θα αργήσετε για το σχολείο. Καλά. Εντάξει. Μαμά. Αν θέλετε, μπορείτε να την καλέσετε σπίτι. Ευχαριστούμε. Α, το απόγευμα θα έρθουν οι φίλες μου για καφέ. Μπορεί να έρθει και εκείνη αν θέλει. Α, ναι, θα χαρεί πολύ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Και τώρα βιαστείτε.
Είπε να καλέσουμε και σένα. Δεν έχω ξαναπάει σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς να φερθώ. Θα είμαστε κι εμείς μαζί σου. Θα έρθουμε να σου πάρουμε μετά στο σχολείο. Φοράς τόσο μεγάλα παπούτσια. Μου αρέσει να κουνάω τα δάχτυλά μου και χρειάζομαι αρκετό χώρο. Αν θέλεις, μπορείς να σφουγγαρίσεις και το πάτωμα με το νερό αυτό. Βέβαια, πάντα το κάνω. Είναι πολύ απλό. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, χαίρομαι που ήρθατε. Γεια σας. Γεια. Προσοχή! Ομάδα, εμπρός, Μάρς! Είχα λίγο άγχος, γι' αυτό σκέφτηκα τους κομάντο. Έτσι πήρα θάρρος, καταλάβατε. Δεν ήταν καθόλου κακό. Όχι. Όχι βέβαια. Αν θέλεις μπορείς να πας στον Τόμι και την Ανίκα. Πίπι, έλα. Πίπι. Ωραία γλυκά. Αυτά τα μπισκότα φαίνονται πολύ νόστιμα. Αλλά και αυτά εδώ. Πίπι, έλα εδώ. Wow. Αυτό είναι φοβερό. Δεν μπορείς να χώνεις τα δάχτυλά σου στην τούρτα. Γιατί τη δοκιμάζω. Κυρίες μου, περάστε στο τραπέζι. Περιμένετε, εγώ είμαι πρώτη. Σερβιριστείτε. Παρακαλώ. Η καημενούλα δεν έχει ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Έχω και παραέχω. Η μαμά μου είναι άγγελος και ζει ψηλά στον ουρανό. Κάθε μέρα με κοιτάζει από τα σύννεφα. Και ο μπαμπάς μου... Ο μπαμπάς μου είναι βασιλιάς των Έγρων σε ένα νησί. Καλή μου Πίπη, νομίζω ότι πήρες αρκετά. Έλα, κάθισε κοντά στον Τόμι και την Ανίκα και φάει αυτά που έχεις στο πιάτο σου. Μου αρέσει που είμαι εδώ. Από εδώ και πέρα θα έρχομαι στον καφέ. Ναι, αλλά δεν επιτρέπεται να παίρνεις ό,τι θέλεις. Να σε ρωτήσω κάτι, Ανίκα. Εσύ πήρες μπισκότα και κέικ? Όχι. Μήπως έχει ο Τόμι μπισκότα και κέικ? Όχι. Βλέπετε, όταν υπάρχει κάτι καλό πρέπει να τρέξω, αλλιώς δεν θα προλάβω για να το φάω.
Πίπι, τι κάνεις? Δεν επιτρέπεται να βάζεις το δάχτυλο στη μύτη. Και τι να κάνω αφού με τρώει η μύτη μου? Πολύ όμορφο φόρεμα, κυρία Σέτεργκιν. Είναι καινούριο. Ναι, πρώτη φορά το βάζω. Το χρώμα είναι υπέροχο. Ακόμα δεν κατάλαβα τι πρέπει να κάνω όταν με τρώει η μύτη μου. Τι φασαρία είναι αυτή? Ο Μπέγκα και τα άλλα αγόρια κυνηγάνε πάνω το κακομύρι το Βίλι. Είσαι πολύ ανεδής, αλλά άμα σου τις βρέξω θα γίνεις το σίδα. Το σίδα όπως εσύ εννοείς. Αν θέλεις μπορείς να δοκιμάσεις. Κοιτάξτε τι φοράει, τι παπούτσια είναι αυτά. Δεν μου δίνεις ένα, ψάχνω πολύ μια βάρκα για να πηγαίνω βόλτα στη θάλασσα. Κόκκινο μαλούσα, είμαι έτοιμος να σε δείρω για να αρχίσεις να κλαίς, να φωνάσεις τον μπαμπά σου και τη μαμά σου. Φοβάμαι τόσο που τρέμουν τα γόνατά μου. Τότε κάτσε. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, χαζή. Πολύ καλή αρχή. Και τώρα η συνέχεια. Κοίτα να δεις πως συνεχίζω εγώ. Βοηθήστε με! Βοήθεια! Περίμενε να κατέβω και θα δεις τι θα πάθεις. Θα σου ξεριζώσω τα μαλλιά. Βρέχει, μήπως θέλει και κανείς από εσάς να πάει εκεί. Φοβήθηκε πολύ. Ήσουν υπέροχη, Πίπι. Πρόσεξε, μη θυμώσει η μαμά μου. Κοίτα να φερθείς ωραία. Μη φοβάσαι, θα φερθώ σαν καλή δεσποινή. Δεν πειράζει, έχω αρκετά σερβίτσια στη Βίλα Βιλεκούλε. Να γίνω μια κομψή νεαρή δεσποινίδα. Προτιμώ να γίνω πειρατής. 15 άντρες, ένα φέρετρο, τραλαλαλαλο. Ένα μπουκάλι ρούμι, τραλαλαλαλι. Σου λέω, Νικούλη, ψέματα. Κάνεις, δεν έχει μια βαλίτσα γεμάτη χρυσάφι. Αυτό ακριβώς πάμε να εξακριβώσουμε. Και αν υπάρχει βαλίτσα, θα του λέω ότι υπάρχει ένας πολύ έξυπνος άντρας. Και το όνομά του είναι Φάντερ Κάρλσον. Και εγώ θα είμαι εκεί. 75. 76. 79. 80. 81. 82. 87. 88. Περάστε! Ή μείνετε έξω, ό,τι θέλετε. Καλημέρα. Μέρα. Νόμιζα ότι ήταν η Ανίκα και ο Τόμι, αλλά κι εσείς καλοί είστε. Χαίρομαι πολύ όταν έχω επισκέψεις. Ήρθατε να μου πουλήσετε κάτι ή να μου τραγουδήσετε? Όχι, θέλαμε απλά να ρωτήσουμε τι ώρα είναι. Ακριβώς αυτό θέλαμε μόνο. Είσαι μόνη στο σπίτι? Όχι βέβαια, είναι και ο κύριος Νίλσον. Ο κύριος Νίλσον είναι μέσα? Ναι, και πρέπει να του πάω κάτι να φάει, αλλιώς θα θυμώσει. Είναι δυνατός ο κύριος Νίλσον? Βέβαια, είναι πολύ δυνατός ο κύριος Νίλσον. Όπως είπαμε, θέλαμε απλώς να ρωτήσουμε τι ώρα είναι. Ναι. Και γιατί δεν το κάνετε? Τι? Ρωτήστε.
Αφήστε με, θέλετε να μάθετε την ώρα, έτσι είπατε. Ακριβώς, τι ώρα είναι? Η ώρα είναι κάτι που δείχνει το ρολόι που κάνει τικ-τακ, 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 τικ. Εγώ δεν είχα ποτέ μου ρολόι και δεν ξέρω τι ώρα είναι ποτέ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αντίο. Ευχαριστούμε. Αντίο. 99, 11. Ένα σου λέω, αν υπάρχει ένας τόσο δυνατός τύπος στο σπίτι, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ναι, αλλά το βράδυ θα κοιμάται σίγουρα. Και τότε ο Χάτερ Κάρλσον και ο Μπλουμ θα γλιστρήσουν μέσα στο σπίτι και θα κλέψουν το χρυσάφι όλο. Εντάξει, αλλά θα φας μόνο έναν. Μετά θα πας για ύπνο. Κοιμήσου, μικρό μου παιδάκι. Αύριο θα σου δώσω ένα φυλάκι. Ο αέρας φυσάει δυνατά και το πρωί θα φάμε γλυκά. Έλα τώρα, κλείσε τα ματάκια και το πρωί θα σου δώσω φυλάκια και λίγα κουλουράκια. Είμαστε πολύ τυχεροί, Μπλουμ. Πιστεύεις ότι αυτός ο τύπος που το λένε Νίλσον λες να κοιμάται? Σίγουρα και βέβαια θα κοιμάται, έλα. Η πόρτα είναι ανοιχτή, μάλλον έχουν πολύ θάρρος. Εκεί. Τι είναι αυτό? Μια ηλίθια μάσκα. Μάσκα. Κοίτα, εδώ είναι. Με τα πόδια πάνω στο μαξιλάρι. Τι ιδέες έχουν τα παιδιά? Λες να κοιμάται? Κάτι ακούστηκε. Τι ήταν αυτό? Ο κύριος Νίλσον είναι πάνω. Ο κύριος Νίλσον κοιμάται στο κόκκινο κρεβατάκι για κούκλες. Το κόκκινο κρεβατάκι για κούκλες? Μπλουμ. Μπλουμ, μάντεψε ποιος είναι ο κύριος Νίλσον. Είναι μία μαϊμό. Άκουσε με, μικρή μου, σήκω επάνω, θέλουμε να σου μιλήσουμε. Όχι, δεν θέλω. Κοιμάμαι. Σου λέω, πρέπει να σηκωθείς. Τι συμβαίνει? Θέλετε να μάθετε τι ώρα είναι? Όχι, θέλουμε να μάθουμε και κάτι άλλο. Ο μπαμπάς και η μαμά σου είναι στο σπίτι? Όχι, είναι μακριά, ζω μόνη μου στη βίλα, βιλεκούλα. Θέλεις να μας πεις λοιπόν που βρίσκεται η βαλίτσα, ε? Εκεί πάνω, στην ντουλάπα. Αν θέλετε να την πάρετε, δεν με πειράζει. Αλλά μη σας πειράξει και εσάς που θα την ξαναπάρω πίσω. Τι κάνεις εκεί, δεν σας το αφαίρεσαι στους μεγάλους? Γιατί όχι, πάντα το κάνω όταν θέλει κάποιος να με κλέψει. Εξάλλου εσείς αρχίσατε, όχι εγώ. Περίμενε και θα δεις. Περίμενε να πέσει ο κοριτσάκι. Θα σου δείξω εγώ. Εμένα κανείς δεν μου φέρεται έτσι. Αν δεν σε αρέσει, σε πετάω στη στέγη. Συγγνώμη, Δεσποινής. Δεν το εννοούσαμε. Ναι, δεν το εννοούσαμε. Με συγχωρείς. Δεν θέλαμε να σου κάνουμε κακό. Ξέρεις πως είναι να τρικυνάς όλη μέρα νηστικός, ε? Ξέρεις. Τι, δεν έχετε φάει τίποτα? Όχι, τίποτα. Ναι, γι' αυτό πήγαμε να πάρουμε τη βαλίτσα με το χρυσό. Αν δεν πεινούσαμε, δεν θα το κάναμε ποτέ. Ποτέ δεν θα το κάναμε. Αλήθεια, πεινάμε πάρα πολύ. Αυτό είναι τρομερό, καημενούλιδες. Έχω μια τούρτα στο σπίτι. Θέλετε λίγη? Τούρτα? Πώς το άκουσες αυτό, Ναι, θα θέλαμε τούρτα. Θα θέλαμε.
Ναι, θα ήταν υπέροχο. Περιμένετε και εγώ να τη φέρω. Έλα, έλα γρήγορα να πάρουμε τη βαλίτσα και να την κοπανίσουμε. Αλτ! Τρελάθιος, χάλασες στην τούρτα. Μα είπατε ότι θέλετε να φάτε, έτσι δεν είναι? Έλα, έλα, Μπλουμ, έλα. Έλα. Πολύ κακή τύπη. Πρώτα κλαίνε και με κάνουν να πιστέψω ότι πεθαίνουν της πείνας και μετά προσπαθούν να με κλέψουν. Μπορεί όμως να πεινούσαν στα αλήθεια. Φαινόντουσαν πεινασμένοι. Ξέρεις, μαμά, ήθελα να τους δώσω ένα χρυσό νόμισμα, αλλά είδες πως το έβαλαν στα πόδια. Τι σημαίνει, θέλεις πρωινό κι εσύ? Ο κύριος Νίλσον και εγώ χορτάσαμε κιόλας. Πάρε να φας, υπάρχει αρκετό εκεί. Θα σας δείξω κάτι ωραίο. Το βρήκα χθες βράδυ στην τουαλέτα. Προσέξτε καλά. Το δεις από κοντά? Βέβαια, είσαι πολύ περίεργο ποντικάκι. Άνοιξε καλά τα ματάκια σου, αλλά μην τρομάξεις. Θες να μάθεις τι είναι? Δεν βλέπεις? Είναι ένα λουλούδι από την Ιαπωνία. Πώς το λένε, δεν ξέρω. Το έχω ξεχάσει, αλλά μπορούμε να του δώσουμε ένα καινούριο όνομα. Μπορούμε να το πούμε το κοτάμα. Is like the sloope. Is snoop. Is spunk. Spunk. Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι τα αλήθεια, αλλά το όνομα είναι πολύ ωραίο. Spunk. Δεν ξέρω τι θα πει η μαμά, αλλά είναι ωραία λέξη. Spunk. Γεια σου, Πίπι. Spunk. 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 Πίπι, τι λες εκείνη, πώς είσαι άρρωστη, τι συμβαίνει? Λοιπόν, άκου, ανακάλυψα κάτι καινούριο. Τι ανακάλυψες? Μια καινούρια λέξη. Τι λέξη? Τι? Spunk. Ούτε καθηγητής δεν μπορεί να βρει μια τόσο όμορφη λέξη. Spunk. Σκέφτεστε όμως να είναι κάτι επικίνδυνο? Γιατί να είναι επικίνδυνο? Μπορεί να είναι κάποιο τρομερό ζώο με απέσια δόντια ή κάποιο τρομερό τέρας που αρπάζει τα παιδιά. Αποκλείεται. Αποκλείεται? Έτσι λες? Περίμενε μέχρι να δεις ένα. Θα φτιάξουμε μια παγίδα για τα σπουν.
ακούγεται λίγο, σας πούνκε. Όχι, Ανίκα. Το μόνο που ακούω είναι αυτό. Σας το λέω. Διανοείς. Μην το στείλετε στο ορφανοτροφείο. Αν γίνεις καπνοδοκαθαριστής, δεν θα χρειάζεσαι σκάλα. Πάμε να ρωτήσουμε στο μαγαζί. Σπούνγκ. Δεν το έχω ξανακούσει. Τι είναι αυτό? Εσύ πρέπει να ξέρεις, αφού εσύ είσαι ο πολιτής. Έχεις δίκιο. Ναι. Είσαι σίγουρη ότι λέγεται σπούνγκ? Φυσικά. Όταν λέω σπούνγκ, εννοώ σπούνγκ. Αυτό δεν είπα? Ναι, σπούνγκ είπες. Για να κοιτάξω, να κοιτάξω. Εδώ είναι το σίγμα. Σαλάτες, σίδερα, σιδεράκια. Σιδεράκια, όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε τι χρησιμεύει? Θέλω να τρομάξω κάτι λιοντάρια. Η Ασβή είναι πολύ ανεδής. Κατάλαβα. Τι θα έλεγες να σου έδινα κάτι τέτοιο? Αυτό δεν είναι σπούνγκ. Αν δεν ξέρεις τι είναι, ρώτα ένα καθηγητή. Τότε, μικρή μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Στη γωνία όμως υπάρχει ένα μαγαζί που μπορεί να έχει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Παρακαλώ. Γεια. Θα αγοράσω αυτά. Αυτά κάνουν... περίμενε! Κράτα τα ρέστα! Ανίκα, εκεί πάνω μένει η Προυσελίζε. Ίσως αυτή έχει ένα σπούν. Θα τη ρωτήσω. Είναι σκανδαλώδες. Αυτό λέω κι εγώ, αλλά ποιος έχει ηθική σήμερα? Ο κόσμος έχει χαλάσει. Έχετε δίκιο. Πάρτε ένα γλυκάκι. Ευχαριστώ. Γεια σας! Πίπι! Ψάχνω ένα σπούνγκ. Μήπως έχετε εσείς κανένα? Σπούνγκ? Είναι κάτι επικίνδυνο? Φυσικά το σπούνγκ είναι πολύ επικίνδυνο. Μήπως είναι κανένα ποντίκι? Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι φίδι, μπορεί να είναι ποντίκι, μπορεί να είναι και βδέλα. Εσείς θα μου πείτε. Βδέλα? Τι ανοησίες είναι αυτές, ούτε που ξέρεις τι είναι. Εγώ ξέρω πολύ καλά. Ήθελα να δω αν ξέρετε κι εσείς τι είναι το σπούνγκ. Γεια σας! Ο Θεέ μου, η Πίπη αρχίζει να μου σπάει τα νεύρα. Καταλαβαίνω. Και εσείς που αγαπάτε τα παιδιά. Τι σου συμβαίνει, μικρή μου? Πες μου, πονάς? Γιατρέ, νομίζω ότι έχω σπούνγκ. Σπούνγκ? Ναι, αισθάνομαι απέσια. Πονάω παντού. Κι έχω και φαγούρα. Μου έρχεται και ύπνος. Κλείνουν τα μάτια μου. Κλείνουν τα μάτια σου? Αυτό είναι σοβαρό. Και πολλές φορές κάνω και έτσι. Μάλιστα. Δεν περνάει, το έχω από την Κυριακή. Εκτός αυτού, το μόνο που μπόρεσα να φάω ήταν λίγη σούπα από βερνίκι. Αυτό είναι στα αλήθεια περίεργο. Είναι σοβαρή η κατάστασή σου, θα πρέπει να σε εξετάσω ξάπλωση εκεί. Ναι.
Πιστεύω ότι μπορείς να βγάλεις έξω τη γλώσσα σου, έτσι. Ωραία, λοιπόν, βγάλε τη γλώσσα σου. Τώρα πες. Α. Έλα. Α. Ευχαριστώ, φτάνει τώρα. Και τώρα ξεκούμπα στο φορεμά σου για να ακούσω λίγο την καρδούλα σου, εντάξει. Τι κάνει? Αυτό που πρέπει, χτυπάει. Πολύ φυσιολογικά και ήρεμα. Ναι, αλλά γιατρέ, έχω ένα σπούγκ μέσα μου, είναι κολλητικό. Όχι, δεν είναι κολλητικό. Και ούτε πιστεύω ότι έχεις σπούγκ. Υπάρχει όμως μια αρρώστια που λέγεται σπούγκ, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν υπάρχει. Κι αν υπήρχε, εσύ μικρούλα μου, δεν θα την είχε σίγουρα. Τέλεια, τότε είμαι απολύτως καλά. Βέβαια. Και τι σας χρωστάω? Α, τίποτα. Η εξέταση για σπούγκ είναι δωρεάν. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Γεια σας. Γεια σας. Σας άρεσε η τούρτα μου? Εξαφανίσου. Μα γιατί σταματήσατε να κλέβετε? Δεν βγάζατε αρκετά? Έλα, εξαφανίσου. Καλά, πάρτε ένα χρυσό νόμισμα. Τραγουδάτε πολύ παράφωνα. Σκέψου ότι έχει μια ολόκληρη βαλίτσα με τέτοια. Εμείς θα χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτήν. Hey, δεν πάμε να πάρουμε τη βαλίτσα όταν λείπει από το σπίτι? Ξεχνάς πόσο δυνατή είναι. Το ξέρω, αλλά σου λέω να την κλέψουμε όταν θα λείπει. Θα πρέπει να είναι υπέροχο να μπορείς να πετάς. Η Πίπη ξέρει να πετάει. Θες να σου δείξω? Και προσγειώνεται μια χαρά. Το αερόστατο. Είναι ακόμα εκεί. Ποιο αερόστατο, Πίπη? Το αερόστατο του μπαμπά μου είναι ακόμα στη σοφίτα. Έλατε, πάμε να το πάρουμε. Θα πάμε βόλτα με το αερόστατο. Εγώ πάντως νομίζω ότι είναι στο σπίτι. Κοίτα ένα περίεργο άλογο στη βεράτα. Ο μπαμπάς μου έφτιαξε το αερόστατο, ήθελε να πετάξει στο Βόρειο Πόλο. Και μέχρι που έφτασε? Μέχρι τη στέγη. Αναστικό, άντε
μαζέψει, κάνω γρήγορα. Μπράβο, Τόμι. Βάλτε εδώ μέσα και βοήθησε την ανοίγω με τα σάντουιτ. Εγώ θα φέρω κι άλλα σακουλάκια με άμμο. Μπορείς να το λύσεις? Ναι. Αλογάκι, θα γυρίσουμε πάλι, μη στεναχωριέσαι. Γεια σου, Βίλα, Βίλε Κούλα. Μαμά. 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 Μας βλέπεις? Εδώ. Oh. Θα πάμε μέχρι το Βόρειο Πόλο. Αφθικά και θα τους πιάσουμε τις απατεώνες, Thunder, Carlson και Μπρουμ. Θα τους επικηρύξουμε. Ελπίζω να τους πιάσετε σύντομα. Δεν το ανέχομαι να τριγυρνούν ελεύθεροι. Ναι. Ναι, θα πάνε μακριά. Έχουμε τη μοτοσυκλέτα μας. Ναι, ναι, βλέπω. Όλα θα πάνε καλά. Τι πάθατε? Κάποιος τρόμαξε πολύ. Μα τι σας συνέβη? Εκεί. Άμα αυτή είναι η Πίπη η Θακυδομήτη, την αναγνώρισα από τα μάλια. Πρέπει να σώσουμε τα παιδιά οπωσδήποτε. Ναι, έλα. Ναι, πρέπει. Πάμε. Πρέπει να τα σώσουμε. Κάντε γρήγορα. Γρήγορα. Σταματήστε αμέσως! Κατεβείτε αυτή τη στιγμή! Πίπη Θακυδομήτη! Ελαφούς! Κατεβείτε αμέσως κάτω! Τι είπες? Κατέβα αμέσως κάτω! Δεν ακούω τι λέτε! Κατεβείτε! Νομίζω ότι άκουσα Πίπη. Λένε να κατεβούμε αμέσως κάτω. Αν θέλουν να μας πιάσουν, πρέπει να έρθουν εδώ πάνω. Δεν άκουσες τι είπα! Κατεβείτε, αν σε πιάσω στα χέρια μου, θα δεις τα πάθεις! Γεια σε, κύριε Νίλσον. Θα ταξιδέψουμε πάνω από τις ακτές. Και θα προσγειωθούμε κάπου εδώ. Όχι μες στο νερό. Όχι, βέβαια. Δύο χιλιάδες, 2001, 2002, 2003. Είμαστε πλούσιοι. Ναι, είμαστε. Πολύ θα ήθελα να δω τα μούτρα της Πίπη. Έντερκα. Από πού στο καλέπισε, ε? Αυτή είναι η Πίπη, η Θακυδομήτη. Είναι σαν κι αυτή. Τι παιχνίδια μας πέσει. Θα έμαθω ότι πήραμε την βαλίτσα. Φοβάσαι μία κούκλα. Αυτό μας έλειπε τώρα. Ουστ, ανταπαδό, ανταπαδό. Ουστ. Σαπρέτ. Σαπρέτ. Χτυπήσει το αερόστατο. Τράβα το σκηνή, Τόμι, και άφησε λίγο περισσότερο γκάζι. Φύγε από εκεί, προβατάκι. Άσε τα μπουκάλια στο δέντρο.
Πρέπει να προσηγώθηκαν πίσω από τα δέντρα. Όχι, στρίψε, δεξιά, δεξιά, δεξιά πίσω από τα δέντρα. Έλα λοιπόν, στρίψε. Έρχονται οι αστυνόμοι. Καλύτερα να φεύγουμε. Αλτ! Μείνετε ακριβώς εκεί που είστε! Αστυνομοί, περιμένετε! Περιμένετε! Αλτ! Περιμένετε, δεν ακούτε τι λέμε! Αν θέλετε να μας πιάσετε, πρέπει να επιδείξετε! Γεια σας! Περιμένετε! Πρόσεχε, το αερός θα το φεύγει. Τι να κάνουμε? Τίποτα, έρχομαι. Πίπι! Κρατήσου γερά. Τι σου μένει, έπιασε φωτιά? Όχι, αλλά κάτι παιδιά είναι στο καμπαναριό. Τρία παιδιά. Πώς, στο καμπαναριό? Μα τι λες, ένα καμπαναριό δεν έχει παιδιά. Ναι, αλλά είναι μέσα σε ένα αερόστατο. Σε αερόστατο? Ναι. Μήπως ήπιατε πάλι? Όχι, ούτε γουλιά. Ελάτε, θα δείτε μόνο σας, ελάτε. Δεν βλέπω παιδιά. Ούτε κι εγώ, πάτερ. Αλλά λίγο πριν ήσαν εκεί. Τα είδα με τα μάτια μου. Πέρσον, δεν πρέπει να ξεφεύγεις από τον ίσιο δρόμο. Διαφορετικά θα φροντίσω να σας στείλω για αποτοξίνωση. Όχι, σας παρακαλώ, δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω ποτέ. Ποτέ. Έτσι, μπράβο. Σταμάτα, κάτι είδα. Ακούστε, μήπως είδατε τρία παιδιά μέσα σε ένα αερόστατο. Πώς, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό. Ακούστε, δεν μπορείτε. Είναι μεθυσμένος. Συνέχισε. Ναι, είδα αερόστατο με τρία παιδιά. Ελάτε πίσω, πείτε στον ιερέα ότι δεν είμαι μεθυσμένος. Σταματήστε! Ει, παιδιά, κοιτάξτε εκεί. Είναι οι δύο λοποδίτες που ήθελαν να μου κλέψουν το χρυσό. Και ξέρετε τι κρατάει ο χοντρός? Τη βαλίτσα μου με το χρυσό. Κοίτα, Τόμι. Και τι θα κάνεις? Θα το πάρω πίσω, κοίτα. Είναι σειρά σου να κουβαλείς τη βαλίτσα. Έλα, έλα, πάρτε, σειρά σου είναι. Όχι, σειρά σου είναι. Έλα, σε παρακαλώ. Είναι σειρά σου. Όχι, τώρα μπορούν να τσακωθούν όσο θέλει. Μα τι έγινε? Σταμάτα, σταμάτα, για παντεγόνες. Παντεγόνες. Πάμε, halt! 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 Αστυνομία, halt! Βάλε μπροστά μέσα, βάλε μέσα, πίνα μέσα! Κάτανε γρήγορα! Έλα, βάλε μπροστά, σου λέω! Δεν παίρνει, δεν είμαι να σπρώξω! Έλα! Ωραία!
καθάρισε αμέσως, αλλά ο Λεκές δεν έφευγε. Είναι φοβερό. Πραγματικά τη λυπάμαι. Η κυρία Σέτεγκριν έφυγε για ταξίδι και με παρακάλεσε να προσέχω τον Ντόμι και την Ανίκα. Εκεί πηγαίνω τώρα. Αν είναι και η Πίπη Φακιδομήτη εκεί, θα προσέχω και εκείνη. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα πάμε μαζί για βράδυ. Θα δείξουμε και στη μικρή μας Πίπη πόσο όμορφο είναι ένα πραγματικό σπιτικό. Μα τι λέτε, αφού ξέρω πως είναι, έχω δύο σπίτια. Ένα στη Βίλε Βιλοκούλα και ένα στην Τακατούκα. Δεν είναι το ίδιο. Η σούπα καίει πολύ. Ναι, έκαψε τη γλώσσα μου. Η ζεστή σούπα είναι υπέροχη, ε? Καλή μας όρεξη. Ευχαριστούμε. Η σούπα είναι ζεστή και πολύ νόστιμη, αλλά νομίζω ότι τα λαχανικά ήθελαν λίγο περισσότερο βράσιμο. Έλα τώρα, Πίπη. Δόντια, σαν τη γιαγιά μου. Μπορούσε να μασίσει καρφιά και βίδες, επειδή δεν είχε φάει ποτέ τις γλυκά. Πες μας, Πίπη, τι άλλο έτρωγε η γιαγιά σου? Τίποτα, μόνο καρφιά και βίδες έτρωγε. Κάντε μια ευχή για να φτάσει το γράμμα μου. Πού να φτάσει? Εκεί που ζει ο μπαμπάς μου, φυσικά. Πιστεύεις ότι το μπουκάλι θα φτάσει τόσο μακριά? Φυσικά, Τόμι. Τόμι, μου λείπει η μαμά και ο μπαμπάς. Και λείπουν μόλις μία μέρα. Και εμένα μου λείπουν πολύ. Αλήθεια? Φυσικά, η μαμά μου είναι στον ουρανό. Εκεί δεν μπορώ να στείλω μπουκάλι. Αλλά ο μπαμπάς μου... Εύχομαι να γυρίσει γρήγορα. Μπαμπά! Μπαμπά! Μπαμπά Εφραίμ, μεγάλωσες. Πιπιλότα, Βικτουάλια, Ρογκαλντίνα, Σοκομίτσα, κόρη του Εφραίμ Φακιδομήτη. Αγαπημένο μου σπουργητάκι, και εγώ το ίδιο θα έλεγα, πόσο πολύ μεγάλο σας. Το ξέρω, αλλά εγώ το είπα πρώτη, ε! Πες μου, είσαι το ίδιο δυνατή όσο ήσουν. Είμαι πιο δυνατή. Θες να δεις? Φυσικά. Έλα, έλα. Πράγματι, είσαι πιο δυνατή. Πίπη, Λότα, Βικτουάλια, είσαι απίστευτα δυνατή. Είσαι πολύ δυνατή. Κάποτε ήμουν εγώ πιο δυνατός. Ακόμα είσαι πολύ δυνατός, μπαμπά Εφραίμ. Το ξέρεις ότι έχω δύο νέους φίλους? Να, εδώ είναι. Ο Τόμι και η Ανίκα. Αυτό είναι πολύ καλό. Καλησπέρα. Και αυτός είναι ο μπαμπάς μου.
ή αυτού με αγαλιώτης Εφραίμ Φακιδομήτης. Καλησπέρα. 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 Μπαμπά, είσαι βασιλιάς του νησιού, έτσι δεν είναι? Φυσικά και είμαι. Είμαι ο βασιλιάς του νησιού Τακατούκα. Θυμάσαι τότε που έπεσα από το πλοίο? Ο δυνατός αέρας, παιδί μου, με έβγαλε στην ακτή. Είδες, το ήξερα ότι δεν μπορούσες να πνιγείς. Εγώ, να πνιγώ? Αυτό δεν γίνεται. Γιατί το στομάχι μου είναι σαν σωσίβιο. Έλα, έλα κοντά μου. Τώρα που θα φύγω, θα έρθεις μαζί μου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί κλαις, Ανίκα? Ανίκα! Στενοχωριέμαι πολύ. Μα γιατί? Γιατί η Πίπη θα φύγει με το καράβι του μπαμπά της. Και μπορεί να μην γυρίσει ποτέ πια. Μπαμπά, σήκω! Το πρωινό είναι έτοιμο, σε περιμένει στο τραπέζι. Μπαμπά, σαν πριγκίπισσα θα μπορώ να λέω ψέματα? Ναι, το βράδυ γύρω από τη φωτιά. Θα έχεις άφθονο χρόνο, κοριτσάκι μου. Εγώ έλεγα τόσα ψέματα στο νησί που έκανα τους κατοίκους της Τακατούκα να χτυπούν τα τύμπανα και ο ήχος έμοιαζε με βροντές. Όταν λέω εγώ ψέματα, κανείς δεν χτυπάει τα τύμπανα. Πριν από δύο μέρες είπα για ένα κοτόπουλο που έπλεκε πουλάβερ και σκαλφάνωνε πάνω στα δέντρα. Κανείς δεν χτύπησε τα τύμπανα όμως. Πίπι! Υποσελίζε, φύγαμε! Κρυφτείτε! Γιατί φύγατε? Φοβηθήκαμε. Πίπι, πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά. Θα είναι καλό για όλους μας. Για ποιο πράγμα? Πρέπει οπωσδήποτε να πας στο ορφανοτροφείο πριν καταστρέψεις και τον Τόμι και την Ανίκα με τις τρέλες σου. Χρειάζεσαι κάποιον να σε προσέχει. Και αυτό το ορφανοτροφείο είναι πολύ καλό. Είναι για ορφανά παιδιά που ζουνε μόνα τους. Κυρία Πισέλιους, ευτυχώς δεν χρειάζεται να πάω με τα ορφανά, γιατί έχω έναν υπέροχο μπαμπά. Πάλι ψέματα λες. Πού τον έχεις? Ακριβώς εδώ, μέσα στον παούλο. Το βρίσκεις αστείο, Πίπι? Δεν με πιστεύεις ότι ο μπαμπάς μου είναι εδώ? Ανοησίες. Το πιστεύεις, ναι ή όχι? Όχι, δεν το πιστεύω. Κανένα παιδί δεν έχει τον μπαμπά του μέσα στον παούλο. Εγώ τον έχω. Δες. Χριστός και Παναγία! Ώστε, αυτός είναι ο μπαμπάς σου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τότε, καλή μου Πίπη. Και φυσικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Τώρα έχει τον μπαμπά της. Χαίρομαι πάρα πολύ, καπετάνια. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Είναι όμως αλήθεια κρίμα που πρέπει να φύγετε και να πάρετε και τη γλυκύτατη κορούλα σας μαζί σας. Δεν θα ήταν καλύτερα αν δεν γυρίζατε στην Τακατούκα? Έλα, θα ήταν καλύτερα για εσάς δηλαδή. Α, δεν ξέρω, ένας γέρο θαλασσόλικος όπως εγώ. Θαλασσόλικος, ναι, αλλά όχι και γέρος. Όχι, τι είναι στα πόδια σας? Α, ένα ποντίκι. Έχω καμιά εκατοστή από αυτά, να τα βγάλω έξω. Ε? Όχι, για όνομα του Θεού, όχι. Βοήθεια. Δεν το πιστεύω. Φοβήθηκε. Είναι απίστευτο. Απίστευτο.
Γεια σου, Πίπη! Γεια! Γεια! Πίπη! Γεια σου, Πίπη! Μας έλειψες πολύ, Πίπη. Σας χαιρετώ. Γεια. Γεια. Ορίστε, η πριγκίπισσα Πίπη ξανά στο πλοίο. Εγώ είμαι. Πρόσεχε τα σπεσιμέση, έχει βαρύνει πολύ. Για να δούμε, Πίπη, ποιος είναι ο πιο δυνατός και αν μπορείς να μας κάνεις ό,τι θέλεις. Ακούστε προσεκτικά. Σήμερα το βράδυ έχουμε γιορτή στη Βίλα Βιλεκούλα. Και είστε όλοι καλεσμένοι. Ακούσατε τι είπε η Πίπη, ε? Ζήτω η Πίπη, η Παρθενοπίπη. Τόμι, Ανίκα, πρέπει να βιαστούμε. Το πλήρωμα θα έρθει όπου να είναι. Κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Χρειαζόμαστε κι άλλη λεμονάδα. Έρχομαι. Άφησε και τίποτα για τους ναύτες. Αυτά είναι όλα τα ποτήρια και τα φλιτζάνια που έχουμε, Ανίκα. Όχι, έχουμε κι άλλα. Πρέπει να τα φέρουμε όλα γιατί θα έρθουν και όλα τα παιδιά της πόλης. Μην ανησυχείς, τα έχουμε για όλους. Έτσι πρέπει. Πάω να φέρω το γλυκό που έφτιαξα. Θες να σε βοηθήσω? Όχι βέβαια, αφού μπορώ να σηκώσω ολόκληρο άλογο, γιατί να μην μπορώ ένα τόσο τα γλυκό. Είχαμε, Πίπη. Θα δώσω το σήμα για να αρχίσετε να τρώτε. Ελάτε, πάρτε θέσεις, πάρτε θέσεις. Ha 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 ha
καπετάν Φακιδομήτη. Για να δούμε, Πίπι, ποιος είναι ο πιο δυνατός και αν μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις. Θέλω 5 ναύτες πάνω στην πόρτα. Να το κάνει αυτό. Έρχεται η Πίπη. Η σειρά μου τώρα. Και τι θα κάνεις, παιδί μου? Θα σηκώσω το άλογο, αλλά όχι μόνο του. Θα ανέβει πάνω ο Τόμι και η Ανίκα. Ελάτε λοιπόν, παιδιά. Έλα. Κρατηθείτε γερά. Έλα, Πίπη. Έλα, δυνατά. Μπράβο, μπράβο, Πίπη. Έλα. Έλα. Ναι, αυτό είναι. Πιπιλότα, είσαι πιο δυνατή σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω να τον δω πολύ καιρό. Πρέπει να πάω μαζί του. Πότε θα φύγετε? Το πλοίο θα φύγει αύριο το πρωί στις 10. Είμαι πολύ λυπημένη. Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα? Κάντε γρήγορα λοιπόν! Μάλιστα, καπετάνια, θα είμαστε έτοιμοι μόλις έρθει η Πίπη. Εκατόν 106 μίλες βόρεια θα φτάσουν σήμερα. Αυτό βέβαια αν ο αέρας είναι καλός. Τι λες? Θα είναι καλός. Το εύχομαι. Αν είναι έτσι, το βράδυ χρειάζεται να πλέουμε με 10-20 μίλια το πολύ. Εύκολο. Αλήθεια, θα μας λείψεις πάρα πολύ. Α, ναι. Να θυμάσαι ότι είπα ήταν για το καλό σου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Κοίτα, σου έφτιαξε ένα αποχαιρετιστήριο δώρο. Μην γελάς. Μην νομίζεις ότι στις νότιες θάλασσες κάνει πάντα ζέστη. Οι νύχτες είναι κρύες. Καλά, όταν βγαίνω έξω το βράδυ, θα φοράω το αστείο παντελόνι που μου έπλεξες. Γεια, εδώ είμαι. Όταν το φοράω, οι μαύροι θα νομίζουν ότι είναι τα καλά μου. Ένα, δύο. 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 Μη στενοχωριέσαι. Πρέπει να είσαι χαρούμενος που φεύγουμε. Πίπη, μην ξεχάσεις τη βαλίτσα με το χρυσό. Είναι άδεια, δεν έχω άλλο χρυσάφι. Αλλά... έχω δύο νομίσματα ακόμα. Αλλά, ξέρετε κάτι, δεν τα χρειάζομαι πια γιατί τώρα είμαι πριγκίπισσα. Πρέπει να πω στο πλοίο. Όταν φύγεις δεν θα ξανάρθουμε ποτέ.
Ναι, δεν θα ξανάρθουμε. Έλα, λογάκι, τώρα δεν χρειάζεται πια να μένεις στη βεράντα. Γεια, βίλε, βίλε, κουλά. Χαίρομαι που θα πάω στην Τακατούκα, αλλά αυτό το σπίτι δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γεια σου, παπά, τι να κάνω με το άλογο? Θα το πάρουμε μαζί, φυσικά. Ρίντολφ, έλα, ανέβα στο άλογο. Μάλιστα. Πίπι, έλα κοντά μου. Πρέπει να χαιρετήσω τον Τόμι και την Ανίκα. Μην αργήσεις, Πίπι. Χθες το βράδυ έγραψα ένα ποίημα για σένα. Όταν φύγεις, Πίπι, κάτι θα μας λείπει και θα περιμένουμε να έρθεις ξανά στο σπίτι. Πίπι, γιατί αργείς? Είναι ώρα να φύγουμε, ανέβα στο πλοίο. Αντίο, Τόμι. Γεια σου, Ανίκα. Θα ξανασυναντηθούμε. Ζήτω η Πίπη, η Φακιδομήτη! Ζήτω η Πίπη, η Φακιδομήτη! Ζήτω η Πίπη, η Φακιδομήτη! Σηκώστε την άκυρα! Παπά, δεν αντέχω. Τι δεν αντέχεις? Να είναι τόσο λυπημένη, φίλη. Παπά, Ανίκα. Ανίκα. Δεν θέλω να κλαίει, Ανίκα. Παπά, θέλω να μείνω στη Βίλα Βιλεκούλα. Μα τι λες, θέλεις να μείνεις εδώ? Πώς ήρθε τώρα? Για τον Τόμι και την Ανίκα, γι' αυτό. Φίτολ, κατέβασε τη ράμπα. Μάλιστα. Πάντα έκανες αυτό που ήθελες. Εσύ είπες ότι έπρεπε να το κάνω, έτσι? Εντάξει, τότε πρέπει να πούμε αντίο. Ναι, αλλά θα έρθεις ξανά γρήγορα, ε? Μα φυσικά, μικρή μου Πίπη. Θα έρχομαι συχνά να σε βλέπω. Το ξέρεις καλά αυτό, ε? Αντίο, παπά. Αντίο. Γεια σας. Γεια σου, Πίπη. Γεια σου, παπά. Καλό ταξίδι. Γεια σου, καλό Πίπη. Καλό ταξίδι. Γεια σου, Πίπη. Γεια, Πίπη. Καλή τύχη. Να προσέχεις. Γεια, Πίπη. Να προσέχεις. Περίμενε να σου δώσω λίγο χρυσάφι. Όχι, δεν χρειάζομαι χρυσάφι. Μπορώ και χωρίς αυτό. Όχι, αποκλείεται. Δεν θέλω να σου λείψει τίποτα, μικρή μου Πίπη. Πάρε αυτή τη βαλίτσα. Είναι γεμάτη. Ποτέ.
Μάζεψε με χρυσό. Δεν το πιστεύω. Βιλεκούλα. Τόσο κοντά στην Ανίκα και τον Τόμι. Και χαίρομαι που έμεινα εδώ, μαμά. Δεν θέλω να μεγαλώσω ποτέ. Είναι πολύ ωραία να είσαι μικρός. Πιστεύω ότι στη Βίλα Βιλεκούλα μπορείς να με βλέπεις από το παραθυράκι σου μέσα από τα σύννεφα πολύ καλύτερα. Σκηνοθεσία Σπύρος Γουδεβένος. Τεχνική επεξεργασία Good Brother Studios.